Καλημέρα και καλό μήνα στην Κολομβία της καρδιάς μας από εδώ και πέρα. Εντάξει τώρα μη λέμε Κολομβία της καρδιάς μας, κύριε Πικραμένε, είναι βαριά έκφραση. Εντάξει. Γιατί είναι βαριά? Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει πλέον την Κολομβία, κατεβαίνουμε κατηγορία. Λοιπόν, πάμε στο ψητό. Βεβαίως. 30/12/2022, δύο μήνες πριν το έγκλημα στα Τέμπη, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα της την τέταρτη έκδοση του ειδικού σχεδίου διαχείρισης ανθρωπίνων απολειών. Αυτός είναι ο τίτλος, ο επίσημος τίτλος του σχεδίου. Τι είναι αυτό? Τι αφορά αυτό το... Ναι, με δύο κουβέντες όμως, μην το πείτε αναλυτικά. Τι αφορά, τι είναι αυτό το σχέδιο που είναι δύο μήνες πριν το έγκλημα των Τεμπών, όπως λέτε? Ακριβώς. Αυτό το σχέδιο έχει καθαρά επιχειρησιακό χαρακτήρα και αφορά πώς διαχειριζόμαστε σωρούς ανθρώπων μετά από μεγάλα ατυχήματα, είτε φυσικές καταστροφές, είτε τεχνικού χαρακτήρα, είτε αεροπορικά, σιδηροδρομικά κλπ. Σε αυτό λοιπόν το σχέδιο υπάρχει φάση προς φάση πώς πρέπει να γίνει η περισυλλογή των νεκρών και όλων των πιστηρίων. Στην ένατη φάση λοιπόν του σχεδίου διαβάζω ότι η προανακριτική αρχή, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η ελληνική αστυνομία ή το πυροσβεστικό σώμα, αποφασίζει και είναι η μοναδική αρχή που έχει αρμοδιότητα να κηρύξει αποκλιμάκωση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αφού έχει ολοκληρωθεί η φάση της περισυλλογής των σωρών και όλων των αποδεικτικών στοιχείων που θα μας οδηγήσουν στους ενόχους, τότε και μόνο τότε καταργείται η περίμετρος ασφάλειας, η οποία είχε γίνει προκειμένου να μην μπορεί οποιοδήποτε να μπει στο χώρο του εγκλήματος. Που σημαίνει ότι ούτε ο κύριος αγοραστός, ούτε ο κύριος Τριαντόπουλος, με βάση τις καταγγελίες της κυρίας Καριστιανού, έχουν αρμοδιότητα να δώσουν εντολή για μπάζωμα ή οποιαδήποτε άλλη αλλίωση από τη στιγμή που την αποκλειστική αρμοδιότητα την έχει η ελληνική αστυνομία ως προανακριτική αρχή. Μισό λεπτό, μισό λεπτό για να το καταλάβουμε. Υπάρχει, λέτε, ένα σχέδιο 30 Δεκεμβρίου του 2022. 20. Μάλιστα. Είναι η τέταρτη καιρωμένη έκδοση. Αυτό είναι έχει και ο κύριος Σάκης, είμαι σίγουρος. Αυτό είναι υποχρεωτικό στην εφαρμογή του? Ή είναι έτσι? Είναι το πρωτόκολλο διαχείρισης μεγάλων δυστυχημάτων, ενώ με μεγάλο αριθμό νεκρών. Η αποκλιμάκωση, το υπάρχει ως όρος, είναι η τελευταία φάση της όλης επιχείρησης. Λέει όμως κατά λέξη, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η συλλογή όλων των αποδεικτικών στοιχείων και όλων των πιστηρίων, τότε μόνο η αστυνομία και μόνο η αστυνομία κηρύσσει αποκλιμάκωση. Αφού ολοκληρωθεί λοιπόν η αποκλιμάκωση, μπορεί μετά ο Εργοσέ ή η περιφέρεια, δεν ξέρω γιατί η περιφέρεια πήρε την πρωτοβουλία να μπαζώσει. Ο χώρος ανήκει στις υποδομές της Εργοσέ. Από πού και ως που η περιφέρεια μπαζώνει? Αν έπρεπε λοιπόν να είχε ολοκληρωθεί η αποκλιμάκωση, που δεν έγινε όπως έγινε με βάση τα ευρήματα Κοκοτσάκη, η Εργοσέ έπρεπε να κάνει τις όποιες παρεμβάσεις δομικές, τεχνικές αργότερα. Μισό λεπτό. Άρα εδώ... Μισό λεπτό. Ναι. Για να κάνετε όμως, για να το καταλάβουμε όλοι, για να κάνει οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, τις οποιοδήποτε ενέργειες καθαρισμού κτλ. Μπαζώματος, πέστε το όπως θέλετε, θα έπρεπε πρώτα η αρμόδια προανακριτική αρχή αστυνομία να δώσει μια έγγραφη εντολή αποκλιμάκωσης. Χωρίς αυτήν δεν μπορεί να ξεκινήσει τίποτα. Σωστά? Με βάση την ένατη φάση του σχεδίου της πολιτικής προστασίας, έκδοση 31/12 του 2022. Πιο σαφές δεν γίνεται.
Μάλιστα. Μισό λεπτό, επειδή εδώ μου το στείλατε τώρα. Και διαβάζω πιο πριν. Θα πάω στο πιο πριν. Γιατί έγινε το πιο πριν, λέει εδώ. Η απόδοση των αναγνωρισμένων και ταυτοποιημένων σωρών συγγενείς διενεργείται από την ιατροδικαστική αρχή σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Η μεταφορά για ταφή και ταφή του ή καύση γίνεται για Έλληνες υπηκόους σύμφωνα με την επιθυμία των συγγενών. Η σωρία αλλοδαπών αποδίδουν συγγενείς ή μέσω των αντίστοιχων πρεσβείων ή προξενιών. Σε περίπτωση που υπάρξουν σωροί οι οποίοι δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν, γίνεται καταρχάς η ταρίχευση και μπας περιπτώσει, και αφού προηγουμένως γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την εκ των υστέρων αναγνώριση, φωτογράφηση, παραμένουν στο νεκροτομείο. Έχει διενεργηθεί πλήρως η ιατροδικαστική. Προσέξτε. Έκθεση, η ιατροδικαστική αρχή κάνει νεκροτόμηση των σωρών και μάλιστα αν απαιτηθεί εκτέλεση τοξικολογικών ή άλλων εξετάσεων, αυτές πραγματοποιούνται από τα εργαστήρια ιατροδικαστικής υπηρεσίας Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Κρήτης, Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μισό λεπτό, εδώ από ό,τι ξέρω αυτό δεν έχει γίνει. Κύριε Σαχίνη, αν πάρουμε αυτό το PDF που έχουμε μπροστά μας όλοι και οποιοδήποτε... Αφήστε, μην μου πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Εδώ η ιατροδικαστική, έτσι όπως την περιγράφει το σχέδιο αυτό, δεν έχει υπάρξει. Το λένε όλοι οι συγγενείς. Δεν το λέει ο Κοκοτσάκης, το λένε οι συγγενείς. Και χθες ακούσαμε συγγενείς. Μπάζωμα, εγώ αναφέρθηκα στη φάση της αποκλιμάτωσης. Θα έρθω στον μπάζωμα. Ακούστε κύριε Πικραμένα, επειδή είστε ειδικό σε θέματα διαχείρισης κρίσεων, ασφαλείας και τα λοιπά. Με συγχωρείτε. Όταν μόλις χθες ακούμε ότι υπάρχουν υπολείμματα αταυτοποίητου ανθρώπου, με συγχωρείτε, αυτό τι λέει? Δεν λέει από μόνο ότι δεν έχουν γίνει τα αυτονόητα? Ακριβώς. Μάλιστα. Άρα πρώτο, πάμε τώρα σε αυτό που λέτε εσείς. Λέτε λοιπόν ότι πρέπει μία προανακριτική αρχή, η αστυνομία ή η πυροσβεστική, να βγάλει ένα... Ναι, ένα έγγραφο και να λέει ότι από εδώ και πέρα αρχίζει η αποδέσμευση του χώρου. Σωστά? Ακριβώς. Μάλιστα. Για ακούστε. Η αστυνομία δίνει ότι ολοκληρώθηκε η φάση και πλέον πάμε σε αποκλιμάκωση. Λέει λοιπόν το σχέδιο ότι αυτά όλα γίνονται πάντα σε συντονισμό με την ιατροδικαστική υπηρεσία και κανέναν άλλον. Η αστυνομία μέσα από τις δικές της διευθύνσεις περισυλλέγει ζωντανούς νεκρούς υπολείμματα σε συνεργασία με τους ιατροδικαστές και αφού έχει ολοκληρωθεί και έχει καθαριστεί πλήρως ο χώρος, δεν υπάρχει ελάχιστη υπόνοια ότι υπάρχει κάποια εκκριμότητα κάπου, τότε κηρύσσει αποκλιμάκωση. Καταργεί δηλαδή την περίμετρο ασφαλείας που απαγορεύεται σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα να έχουν πρόσβαση. Και μετά η ΕΡΓΟΣΕ, η Περιφέρεια, ο Δήμος, ιδιώτης εργολάβος, αναλαμβάνει την αποκατάσταση του χώρου. Αν λοιπόν τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε ή έγινε μπακαλίστικα ή με ενδεχόμενο δόλο, αυτό θα το εξετάσει ποινικά ο ανακριτής. Συγγνώμη. Από ό,τι φαίνεται γίνανε πράγματα χήμα στο κύμα. Εγώ ξέρω ότι από τις δύο εβδομάδες μετά το δυστύχημα, το έγκλημα, ο κύριος Κοκοτσάκης και μετά και οι συγγενείς λέγαν για την νεκροτόμηση τα τοξικολογικά. 7 μήνες μετά, θυμίζω, για εσάς, για τους ακροατές, οι συγγενείς πήγανε στο σημείο αφού τους δώσαν άδεια. Τι 7, 10 μήνες μετά, και βρήκαν υπολείμματα. Χθες ακούσαμε ότι υπάρχει αταυτοποίητο υπόλοιμα ανθρώπινου, τέλος πάντων, και ψάχνουν να βρουν εργαστήριο γιατί στην Ελλάδα δεν γίνεται. Άρα αυτά που μου περιγράφεται, ότι περιγράφει το σχέδιο υποχρεωτικός, δεν έχουν γίνει ή έχουν γίνει άρτσι βούρτσι και λουλάς. Σωστά? Ακριβώς, δεν έχουν γίνει και δεν ξέρω και αν ο ανακριτής στη Λάρισα έχει υπόψη του το συγκεκριμένο σχέδιο που επικαιροποιήθηκε 2 μήνες πριν τα Τέμπη. Αυτό είναι σκανδαλώδες. Μου λέτε ότι 2 μήνες πριν υπάρχει ολόκληρο σχέδιο ποιος, πού, πώς, το οποίο δεν εφαρμόζεται. Μισό λεπτό. Θέλω να ακούσετε και να μου πείτε τι καταλαβαίνετε εσείς. 7 μέρες μετά το δυστύχημα των Τεμπών, τον κύριο Τριαντόπουλο στο Sky καταρχάς τι λέει?
Εντυπωσιακό που τρέξαμε εκείνες τις ημέρες στην Λάρισα ήταν πέρα από το ότι θα έπρεπε να βρεθούμε και βρεθήκαμε κοντά στις οικογένειες, να προχωρήσει γρήγορα όλη η διαδικασία συλλογικής και αποκατάστασης της περιοχής. Ένα έργο που έτρεξε στη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με τις συνδρομικές εταιρείες, με την περιφέρεια κυρίως, με την πυροσβεστική, την αστυνομία, αλλά και πάρα πολλούς ιδιώτες που επιστρατεύτηκαν για να μπορέσει να αποκατασταθεί ο χώρος. Ένα τραγικό συνδρομικό δυστύχημα, στο οποίο ουσιαστικά περιλάμβανε 24 βαγόνια από τις δύο νοξοστοιχίες, συνολικού βάρους 2.000 τόνων, όπου σε σύντομο, σχετικά από ό,τι μου είπαν και ειδικοί, χρονικό διάστημα, καταφέραμε να αποκαταστήσουμε το χώρο, να μεταφέρουμε τα στερήματα και τα βαγόνια σε ειδικό χώρο που φυλάσσονται, έτσι ώστε να αποτελέσουν αντικείμενο των ερευνών που συνεχίζονται, αλλά και τις όποιες διαδικασίες προκύπτει. Ακούσατε τι λέει ο κύριος Τριαντόπουλος. Καταφέραμε, σηκώσαμε τόσους τόνους, αποκαταστήσαμε το χώρο. Ένα το κρατούμενο. Το ίδιο απόγευμα, 7 μέρες μετά, μιλάει στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό TRT. Για ακούστε τι λέει πάλι. Διαμορφώθηκε ο χώρος και για τη φύλαξη και για την τοποθέτηση όλων εκεί των κομματιών, τα συντρίμια, τα βαγόνια, για να μπορέσουν να ακολουθούν και οι προβλεπόμενες διαδικασίες όλων αυτών των σχετιζόμενων με αυτών ζητημάτων. Ενώ από την άλλη θα πρέπει να σημειώσω ότι σε συνεργασία και με την περιφέρεια είχαμε μια στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό το εγχείρημα φορείς, με τις εταιρείες, τους σιδηροδρόμου, με την πυροσβεστική, την αστυνομία, τους ιδιώτες, τις εταιρείες, τις ιδιωτικές που ήρθαν, επιστρατεύτηκαν για να συνδράμουν με τα μηχανήματά τους αλλά και με το προσωπικό τους. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ήμασταν εκεί μαζί, έτσι να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την περιοχή. Λοιπόν, μισό λεπτό. Εσείς μου λέτε ότι η αστυνομία θα έπρεπε να έχει βγάλει ένα έγγραφο. Εδώ λέει ότι συνεργάζεται με όλους ο Υπουργός. Άρα ερχόμαστε κοντά σε αυτό που λέει η κυρία Καριστιανού καταρχάς και σε αυτό που υποδεικνύει και ο κύριος Αγοραστός, ασχέτως αν μετά λέει δεν τα πάει έτσι. Ο συντονιστής εδώ φαίνεται να είναι ο υφυπουργός πολιτικής προστασίας. Εδώ έχουμε άλλη καυτή πατάτα. Εγώ έψαξα και βρήκα ότι ο κύριος Τριαντόπουλος στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ήταν υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό με αρμοδιότητα, ακούστε το, κρατική αρρωγή σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές. Άρα είναι αναρμόδιος για το έγκλημα των Τεμπών. Είναι υφυπουργός πολιτικής προστασίας όμως. Όχι, καμία σχέση. Κύριε Σαχίνη, υπάρχει Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, του οποίου οι αρμοδιότητες καταγράφονται στο σχέδιο που σας αναφέρω. Δεν έχει καμία σχέση ο κύριος Τριαντόπουλος με το συγκεκριμένο θέμα. Ξέρετε γιατί ορίστηκε το καλοκαίρι του 2021 σε αυτή τη θέση? Για να τρέξει την αποκατάσταση των θυμάτων και όσων είχαν πάθει ζημιές στην Εύβοια από τις πυρκαγιές. Φυσικών καταστροφών είναι. Μετά αρκαλοχώροι, σεισμοί και τα λοιπά. Μάλιστα. Άρα ως μη όφιλε, άλλο αν ως τοπικός βουλευτής, παράγοντας πολιτικός, επειδή είναι από τη Μαγνησία, είχε ενδιαφέρον. Αυτό είναι άλλο, λέτε, αλλά θεσμικά δεν θα έπρεπε. Ακριβώς. Το σχέδιο της πολιτικής προστασίας, οι μόνοι φορείς που έχουν αρμοδιότητα διαχείρισης τέτοιου είδους ατυχημάτων είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας όσον αφορά τη διάσωση των θυμάτων και το συντονισμό των φορέων και η Ελλάς όσον αφορά την περίμετρο ασφάλειας και τη γύριξη αποκλιμάκωσης μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Κανένας άλλος. Ούτε Αγοραστός, ούτε Τριαντόπουλος, ούτε Μαξίμου. Είναι σαφές το σχέδιο, 2 μηνών σχέδιο. Μισό λεπτό. Διαβάζω εδώ. Η ενεργοποίηση του παρόντος σχεδίου γίνεται αποκλειστικά από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καλά το λέτε, μετά από σχετικό αίτημα της φυσικής ηγεσίας της Καθήλη και κατά τόπο αρμόδιας προανακριτικής αρχής, ελληνική αστυνομία ή πυροσβεστικό σώμα, μισό λεπτό, ή αρχηγείο λιμενικού σώματος, η Καθήλη και κατά τόπο προανακριτική αρχή μετά από συνεννόηση με την αρμόδια ιατροδικαστική αρχή, εισηγείται στη φυσική της ηγεσία την ενεργοποίηση του σχεδίου. Η φυσική ηγεσία αποδεχόμενη την εισήγηση
υπογράφει σχετικό αίτημα για την ενεργοποίηση του σχεδίου και λέει μετά πού μεταβιβάζεται, πώς μεταβιβάζεται κτλ. Άρα έχετε δίκιο που λέτε ότι είναι ο Γενικός Γραμματέας. Μην κουράζουμε τον κόσμο. Και λέει στάδιο 9, αποκλιμάκωση. Μετά την, ακούστε, μετά την απόδοση των σωρών στους οικείους και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των μη ταυτοποιημένων σωρών, εμείς τις βρίσκαμε και 9 μήνες μετά, και εφόσον έχει ολοκληρωθεί το έργο της συλλογής στοιχείων, ιχνών και πιστηρίων, η καθήλη και κατά τόπο αρμόδια προανακριτική αρχή δίνει εντολή αποκλιμάκωσης. Δηλαδή, όχι ο κύριος Τριαντόπουλος, ούτε ο κύριος αγοραστός. Η αστυνομία και μόνο η αστυνομία τα γράφει το σχέδιο. Άρα αν υπάρχει τέτοια εντολή της αστυνομίας πρέπει να βγει στη δημοσιότητα. Αυτό λέτε. Ότι μέσα δεν σε να πέντε μέρες η αποκατάσταση οριστική του χώρου χωρίς το αρχηγείο της αστυνομίας ή η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας να δώσει ρητή εντολή αποκλιμάκωσης. Ρητή σημαίνει γραπτή. Ένας αγοραστός και κανένας Τριαντόπουλος να μπουν σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν προβλέπεται στο σχέδιο. Είναι παράνομο. Τέλος. Άρα ο ανακριτής τι οφείλει να κοιτάξει εδώ? Καλά, αν πιάσει τώρα το σχέδιο ανακριτής με όσα έχουν γίνει ένα χρόνο, εννοείται ότι δεν θα βρει μόνο αυτό που λέμε τώρα για την αποκλιμάκωση, αλλά και την όλη τη διαχείριση εξ αρχής. Υπάρχουν επιχειρησιακά κενά, το βλέπουμε. Και φανταστείτε ότι το σχέδιο που σας λέω δεν είναι κάτι το οποίο προέκυψε 31 Δωδεκάτου και δεν πρόλαβα να κάνουν μια άσκηση συντονισμού. Είναι η τέταρτη έκδοση. Η πρώτη έκδοση αυτού του σχεδίου, κύριε Σαχίνη, χρονολογείται το 1997. Γιατί όμως κάναμε την τέταρτη έκδοση? Διότι το 2020 ψηφίστηκε ο λεγόμενος νόμος Χαρδαλιά για την πολιτική προστασία, τον οποίο ακύρωσε μετά ο Στυλιανίδης, διότι υπήρχαν κενά και το μόνο που λειτουργούσε ήταν το 112. Όλα τα άλλα δεν λειτουργούσαν διότι δεν είχαμε τα super duper επιχειρησιακά κέντρα. Λοιπόν, άρα δεν είναι κάτι το οποίο τους έκατσε επειδή δεν πρόλαβα να κάνουν άσκηση να συντονιστούν. Είναι η τέταρτη έκδοση επικαιροποιημένη. Καμία λοιπόν δικαιολογία σε επίπεδο συντονισμού, εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Μάλιστα. Η αστυνομία έχει την ευθύνη για να ξεκινήσει την περίμετρο ασφαλείας, η αστυνομία έχει την ευθύνη για να κηρύξει αποκλιμάκωση. Όλα τα άλλα είναι κουραφέξαλα. Και αν η κυρία Καριστιανού έχει έγγραφη απάντηση με αριθμό πρωτοκόλλου από όχι. τον κύριο εξώδικη αυτό, εξώδικη. Εξώδικη. Πρέπει να το συγγνώμη. Εξώδικη λέει ότι έχει γραπτή απάντηση του κυρίου αγοραστού. Παίρνει λοιπόν την εξώδικη, παίρνει και ένα συρραπτικό μαζί με το PDF και τα καταθέτει αύριο το πρωί στον ανακριτή για να καταλάβουν ότι όλα γίνανε εκτός νόμου, μπακαλίστηκα, διότι την επομένη έπρεπε ο σιδηρόδρομος πάλι να δουλέψει. Business as usual, το λένε οι Αγγλοσάξονες. Άρα κύριε Πικραμένε, με συγχωρείτε, γιατί καταλάβατε ότι με αυτό θα ασχοληθούμε σήμερα και θα τα πούμε από την άλλη εβδομάδα δύο εξωδικά για τα άλλα που είναι εξίσου σημαντικά, αλλά αυτό είναι μείζον. Άρα ο κύριος Κοκοτσάκης που λέει εξ αρχής αφήστε όλα τα άλλα, αφήστε τα υλικά, αφήστε όλα και μόνο η αλλίωση του χώρου του συμβάντος για μένα είναι πρωτοφανές να έχει συμβεί ως εμπειρογνώμονα, έχει δίκιο. Συγγνώμη, ο κύριος Κοκοτσάκης στο πυροσβεστικό σώμα δεν υπηρέτησε? Ναι, στο παρελθόν. Πολύ ωραία. Νομίζετε ότι αυτό το σχέδιο που σας δίνω εγώ τώρα δεν το έχει υπόψη του? Δεν το ξέρω. Βγάζετε τον Δευτέρα στο ραδιόφωνο να σας το πει. Αυτό που λέω εγώ είναι αυτό που υπάρχει στο έγγραφο. Η αστυνομία και μόνο η αστυνομία έχει εντολή αποκλιμάκωσης. Κανένα Μαξίμου, κανένας υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και καμία περιφέρεια δεν εμπλέκεται σε αυτό το θέμα. Το μόνο που προβλέπει το σχέδιο είναι ότι σε περίπτωση που ο Γενικός Γραμματέας για δικούς του προσωπικούς λόγους αδύναται να συντονίσει και να παραβρεθεί επιτόπου,
μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον περιφερειάρχη να συντονίσει τους φορείς κατά τη διάρκεια της έρευνας περί συλλογής, όχι στο μπάζωμα. Αυτό είναι μετά την αποκλιμάκωση. Άρα εδώ έχουμε χοντρό θέμα. Όλα έγιναν ή ένα μεγάλο ποσοστό έγινε εκτός επιχειρησιακού σχεδίου, με την αστυνομία να έχει τη βασική ευθύνη για κλιμάκωση και αποκλιμάκωση. Αυτός είναι ο όρος. Πείτε μου, υπάρχει περίπτωση μέσα σε 5 μέρες να εμφανιστεί έγγραφο της αστυνομίας ότι έκλεισε και μπορεί να μπαζωθεί, και αν υπήρχε δεν θα είχε εμφανιστεί? Αυτή είναι η μεγάλη πλάκα, ότι αν προκύψει τέτοιο έγγραφο της αστυνομίας με τον κύριο Κοκοτσάκη και τους συγγενείς να λένε ότι ακόμα και μετά την ημερομηνία του εγγράφου υπήρχαν απολύματα, πιστήρια που τα βρίσκαμε αναδιαστήματα μέχρι το οριστικό μπάζωμα, τότε όχι για Κολομβία, δεν ξέρω αν και η Μποτσουάνα μπορεί να μας χαρακτηρίσει ως χώρα. Κύριε Πικραμένε, ειλικρινά σας το λέω. 30 του 2022, κύριε Σάκη. Ναι, το βλέπω. Το έχετε στείλει. Βγάλει με τη Θεσσαλία πόσο επικαιροποιημένος ήταν. Αυτή η Θεσσαλία τελικά είναι καταραμένη περιοχή. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Σχήμα λόγου. Υπέροχη είναι η Θεσσαλία, έτσι. Σχήμα λόγου. Κοιτάξτε τώρα, κύριε Πικραμένε. Αυτό που εμφανίζεται σήμερα φέρνει τα πάνω κάτω. Διότι 2 μήνες πριν υπάρχει επικυροποιημένο, είναι το 4ο σχέδιο. Και, μάλιστα. Και λέει εδώ. Τι είναι, Νίκο? Ναι, μισό λεπτό, κύριε Πικραμένε. Μάλλον άκουσε το όνομά του, κύριο Κοκοτσάκη. Ναι, κύριε Κοκοτσάκη, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στον κύριο Πικραμένο, ο οποίος μας δίνει σημαντικές πληροφορίες. Να είναι καλά, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γνωρίζετε αυτά, κύριε Κοκοτσάκη, δεν είναι πράγματα που ανακαλύπτω εγώ. Κοιτάξτε, στην έκθεσή μου είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Ανέδειξα απολύτως αυτά που προβλέπονται στα πρωτόκολλα έρευνας και διάσωσης και κυρίως προστασίας του χώρου, το υποδιερεύνηση του χώρου. Έχετε δίκιο, απόλυτο δίκιο. Βέβαια το επικυρωμένο σχέδιο δεν το είχα, διότι έχω ήδη αποστρατευτεί. Αλλά πάντα υπήρχαν σχέδια διαχείρισης τέτοιου περιστατικών και στο πυροσβεστικό σώμα και στην αστυνομία και στην πολιτική προστασία. Δυστυχώς, όπως καταγράφουμε και έχουμε εντοπίσει, τίποτα από όλα αυτά δεν τηρήθηκε. Και παρότι από την πρώτη στιγμή το είχαμε εντοπίσει και το επισυνάψαμε και σε όλα μας τα έντυπα, ήθελα όμως να διορθώσω κάτι. Αναφέρεται προανακριτικά όμως στην ανάκριση, προείστανται πάντα σε τέτοιου είδους κλίμακας περιστατικά οι ανακριτικές αρχές. Το κομμάτι από την αστυνομία, βεβαίως η αστυνομία είχε την υποχρέωση και έχει να περιφρουρήσει άμεσα το χώρο. Ακολούθως όμως η προανάκριση έγινε ανάκριση και πέρασε στα χέρια των ανακριτικών υπαλλήλων, που είναι πλέον οι ανώτερες εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές. Αυτό μόνο συμπλήρωσε, γιατί αλλάζει κάτι. Κοκοτσάκη, άνω τελεία. Αν πάρετε το PDF, το κατεβάζετε τώρα από το Civil Protection. Αναφέρει για τις προανακριτικές αρχές, δηλαδή στο λεπτό πάνω που θα γίνει το γεγονός. Αστυνομία, λιμενικό, αν είναι θαλάσσιο ατύχημα. Είναι αυτή που επιλαμβάνεται πρώτη. Το ΓΕΘΑ προκύψει και το ΕΚΑΒ και το λιμενικό σώμα. Μετά έρχονται οι εισαγγελείς και ανακριτές. Βέβαια, στο πρώτο 24ωρο γίνονται όλα, αλλά εδώ είχαμε παράλληλα μια μακρά διαδικασία ανάσυρσης θυμάτων και οπωσδήποτε δεν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα που έπρεπε να τηρηθούν, τουλάχιστον σαν αφορά την ανέβρεση, τη διασφάλιση, τη χαρτογράφηση, τη σήμανση ακόμα και των ιδίων των πτωμάτων. Νομίζω ότι αναφέρθηκα λεπτομερώς, δεν χρειάζεται να τα λέω. Μισό λεπτό να σας πω και στους δύο, και ευχαριστώ τον ακροατή που το έστειλε. Μου έστειλε εδώ πέρα, ενώ συζητάτε αυτά και ορθώς, γιατί αυτό που προκύπτει εδώ είναι πολύ σοβαρό, πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, ότι υπήρχε σχέδιο λοιπόν και ποιοι είναι οι αρμόδιοι. Μου λέει όμως, μου στέλνει εδώ πέρα δηλώσεις του τότε συντονιστή πυροσβεστικών υπηρεσιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, του Ευάγγελου Φαλάρα. Λέει λοιπόν αυτός,
Έφτασα στο σημείο στις 3 τα ξημερώματα και ήδη είχα καταθέσει για τα όσα συνέβησαν αναφορικά με το μπάζωμα μιας απροσδιόριστης συγκάλυψης. Είδαμε ότι χρειαζόμασταν βαριά μηχανήματα, γρίλους δυνατούς και γερανούς που να μπορούν να σηκώσουν βάρη. Γι' αυτό το λόγο συγκαλέσαμε 2 συμβούλια, ένα στις 2.30 και ένα στις 5, προκειμένου να δούμε πώς προχωρά το αίτημά μας. Διότι από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε να εφαρμοστεί το σχέδιο μεγάλων ανθρώπινων απολειών, να το κύριε Επικραμένε, να έρθουν οι γερανοί και να εξασφαλιστούν τα μέσα για να μεταφερθούν οι τραυματίες στα νοσοκομεία. Και εδώ είναι το σημείο κλειδί. Οι γερανοί, για να καταστεί εφικτό να σηκώσουν τα βαγόνια, προκειμένου να απεγκλωβιστούν τυχόν εγκλωβισμένοι επιβάτες ή να ανασυρθούν θύματα, έπρεπε να πατήσουν σε στέρεο έδαφος. Το λασπωμένο χώμα καθιστούσε, μισό λεπτό, αδύνατη λειτουργία τους και την εκτέλεση της εργασίας για την οποία εκλήθησαν στο σημείο. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη απόφαση συντονιστικού με την οποία δίνεται εντολή στην περιφέρεια να προβεί σε απομάκρυνση όγκου επιφανειακού εδάφους και επίστρωση του σημείου με οποιοδήποτε άλλο υλικό, αλλά αυτό κατέστη αναγκαίο για να καθαριστεί ο χώρος, να ισοπεδωθούν οι εδαφικές ανομαλίες και να διαμορφωθεί με ασφαλή υλικά, ώστε οι γερανοί να επιχειρούν χωρίς κίνδυνο για αγωγό και για τους ίδιους λόγω των μεγάλων βαρών. Μου επιτρέπετε να συμπληρώσω κάτι. Άλλωστε στην έκθεσή μας είναι σαφές, προβλέπετε αυτό. Δεν χρειάζεται έγκριση στην επιχειρησιακή του δραστηριότητα ο πυροσβέστης, αφού πρόκειται για έργο διασωστικό. Γι' αυτό λέμε ότι πέραν των απαραίτητων ενεργειών που έπρεπε να γίνουν για επιχειρησιακούς λόγους, οτιδήποτε άλλο, που έτσι κι αλλιώς και αυτό μολύνει το χώρο, αλλά δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Άρα, του να το κάνει, άρα, άρα εδώ βγαίνει για να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Εγώ αυτό κατάλαβα. Είναι άλλο θέμα που πατάνε οι γερανοί, που οι γερανοί είχαν φυσικά πατήσει ήδη είχαν πατήσει, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι έγινε. Μα ούτως ή άλλως, αν δει κανείς τους γερανούς, είναι στο αντίθετο σημείο από αυτό που πατάνε. Μάλιστα. Είναι άλλο αυτό και άλλο μπάζωσαμε όλο το χώρο και ειδικά έξτρα μπάζωμα. Πού, κύριε Κοκοτσάκη? Έξτρα μπάζωμα έγινε στο σημείο το οποίο λόγω τη κατοφέρεια του εδάφους που υπήρχε η κλίση. Είχαν να δει κάποιες τις πρώτες φωτογραφίες, θα δει ότι έχουν σταματήσει μετά τη σύγκρουση τα κομμάτια, τα συντρίμια της επιβατικής αμαξοσύνης. Στο επίμαχο σημείο της σύγκρουσης, για να τα λέμε. Αλλά να καταλάβουμε. Αλλά η ανάσυρση γινόταν, η απόσυρση των αντικειμένων γινόταν ταυτόχρονα με την ανάσυρση. Μάλιστα. Αυτό είναι άλλο λοιπόν. Να μην πετάμε την μπάλα στην εξέδρα με παράπλευρα ζητήματα. Εδώ είναι ποιος έδωσε την εντολή. Την εντολή λοιπόν, λέει η οδηγία που έχει ψηφιστεί το Δεκέμβριο, παρακαλώ πολύ, έχει ανανεωθεί το Δεκέμβριο, 2 μήνες πριν. Να μην μπερδεύεται ο κόσμος, 2 μήνες πριν. Ναι, το Δεκέμβριο του 22, λέω 2 μήνες πριν το έγκλημα των Ντεμπών, λέει ότι αυτό μόνο η αρμόδια προανακριτική αρχή, αστυνομία εν προκειμένου, μπορεί να πει τέρμα αποδέσμευση του χώρου. Ήταν το πυροσβεστικό. Ξέρετε, αυτά τα θέματα, όποιος έρχεται πρώτος ενδεχομένως αναλαμβάνει να κηρύξει τη λεγόμενη ζώνη, την περίμετρο ασφάλειας και την αποκλιμάκωση. Ο κύριος Κοκοτσάκης επιχειρησιακά μπορεί να μας πει ποιος αναλαμβάνει την κακή πατάτα. Επιχειρησιακά εδώ, επειδή να το λύσουμε, άμεσα, να μην δημιουργούμε προβλήματα εδώ, γιατί μπορούμε να δημιουργήσουμε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Επιχειρησιακά αρμόδια είναι η ελληνική αστυνομία, διότι είναι γενική ανακριτική υπάλληλη. Οι πυροσβέστες είναι ειδική ανακριτική υπάλληλη. Υπάρχει μεν πυρκαγιά, αλλά το αίτιο που δημιούργησε την πυρκαγιά είναι το τροχαίο. Άρα το τροχαίο επιλαμβάνεται η ελληνική αστυνομία και ορθώς η ελληνική αστυνομία στην αρχή καθόρισε, εάν καθόρισε τη ζώνη ασφαλείας, περίμετρο ασφαλείας. Η περίμετρο ασφαλείας της πυροσβεστικής είναι διαφορετική από την περίμετρο έρευνας. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε τα δύο πράγματα. Η περίμετρος ασφαλείας της πυροσβεστικής είναι αποστηρωμένη ζώνη, στην οποία για λόγους ασφαλείας αλλά και για λόγους επιχειρησιακούς δεν πρέπει να εισέρχεται κανείς ακόμα ούτε ο πραγματογνώμονας, ο οποίος πρέπει να επαρίσταται, να βλέπει, να χαρτογραφεί και να σημειώνει αυτά τα οποία δεν μπορεί ο ίδιος λόγω των εργασιών απόσυρσης των νεκρών. Διότι καταλαβαίνετε, η διάσωση προηγείται όλων των ενεργειών. Και λέει ο κανονισμός ότι για να σώσει μια πολυκατοικία μπορεί να γκρεμίσει ένα σπίτι. Άρα εδώ λοιπόν η πυροσβεστική υπηρεσία έχει πλήρη αυτονομία κινήσεων. Και γι' αυτό δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται το άλλο, το οποίο ασφαλώς δεν είναι αρμοδιότητα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Προφανώς η μεταφορά των αντικειμένων από το χώρο δεν μπορεί να διατάχθει και επιχειρησιακά από την πυροσβεστική. Δεν θέλω να το διανοηθώ ούτε καν να το πιστέψω. Μάλιστα. Είπε ο κύριος Τριαντόπουλος, τα πήραμε και τα πήγαμε σε ασφαλές μέρος. Το ασφαλές μέρος το είδαμε ποιο ήταν. Τέλος πάντων. Και το τι έγινε από κάτω είναι άλλο θέμα.
Κύριε Κοκοτσάκη, δεν ξέρω. Μισό λεπτό, κύριε Πικραμένε. Μισό λεπτό, κύριε Πικραμένε. Χρειάζεστε κάτι άλλο, κύριε Κοκοτσάκη? Εγώ όχι. Ευχαριστώ πάλι τον κύριο Πικραμένο. Θα σας στείλω εγώ το επικυρωποιημένο σχέδιο. Καλά. Να το έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελάτε, ευχαριστώ, κύριε Πικραμένο. Ο λόγος σε εσάς. Κύριε Κοκοτσάκη, γιατί είχε ενδιαφέρον. Στη σελίδα 9 λοιπόν του PDF λέει ότι σε τέτοιου είδους συμβάντα, όπως π.χ. το έγκλημα στα Τέμπη, διαβάζω, σε περίπτωση αεροπορικού, ναυτικού ή σιδηροδρομικού ατυχήματος θα επιχειρούν ταυτόχρονα με την αστυνομία και το πυροσβεστικό σώμα οι αρμόδιες επιτροπές διερεύνησης ατυχήματος, οι οποίες, κύριε Σαχίνη, το Δεκέμβριο του 2022 που εκπονείται η τέταρτη έκδοση απλώς δεν υφίστανται. Υπάρχει, έχει ψηφιστεί ο νόμος για αυτή τη λεγόμενη Επιτροπή Διερεύνησης, αλλά δεν έχει διοριστεί το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έχει συγκληθεί ποτέ, δεν υπάρχουν επιτροπές, δεν υπάρχουν ερευνητές. Γι' αυτό φτάσαμε στην Επιτροπή Γεραπετρίτη, γι' αυτό φτάσαμε να έχουν οι συγγενείς δικούς τους εμπειρογνώμονες, διότι ο θεσμικός φορέας του κράτους που οφείλει να ερευνεί αυτά ουδέποτε είχε συσταθεί. Και σήμερα που μιλάμε 1η Μαρτίου. Μάλλον είχε συσταθεί, είχε συσταθεί, δεν είχε στελεχωθεί, εννοείται. Μάλιστα. Ούτε τα σίγμα δεν είχε διοριστεί. Για ποια στελέχη μιλάτε? Εσείς μιλάτε για τη γραμματεία. Ναι. Εγώ σας λέω δέλτα σίγμα. Πρόεδρος, αντιπρόεδρος και δέλτα σίγμα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι φτιάχνουμε PDF, θυμάστε τι σας είχα πει πιο παλιά. Ναι, με τα πλημμυρικά, το θυμάμαι. Είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη, πρώτοι στις εκδηλώσεις και στα PDF. Από εκεί και πέρα, επί του πεδίου τι γίνεται, εκεί είναι το χάος, είναι η άβυσσος. Πάντως, αυτό που καταθέτεται σήμερα με στοιχείο, όχι έτσι στον αέρα, είδα, άκουσα, στείλατε εδώ το σχέδιο. Με συγχωρείτε. Αγοραστού. Καπάκι. Τι είπατε? Λέω, το εξώδικο, η απάντηση αγοραστού προς την κυρία Καριστιανού. Με αυτό εδώ να το πάρει, να το σειράψει, να το καταθέσει στον ανακριτή. Καμία αρμοδιότητα δεν έχει η περιφέρεια να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια από τη στιγμή που δεν έχει γίνει αποκλιμάκωση. Και αν βγει αύριο η αστυνομία και πει ότι εγώ έχω κάνει αποκλιμάκωση, έρχεται ο κύριος Κοκοτσάκης και οι λοιποί συγγενείς και εμπειρογνώμονες και λέει πώς κάνατε αποκλιμάκωση από τη στιγμή που εβδομάδες και μήνες μετά βρίσκουμε συνεχώς υπολείμματα και πιστήρια. Οπότε καταλαβαίνετε πού βρίσκεται η παράβαση καθήκοντος. Καλημέρα, κύριε Πικραμένε. Μας την κάνατε πάλι 1η Μαρτίου την καρδιά περιβόλη. Καλημέρα. Θα τα πούμε.